Το λόγο έχει τώρα από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση και την εφημερίδα Πατρίς ο κύριος Γιάννης Αργυρόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Σας άκουσα χθες στην ομιλία σας να κάνετε ένα διαχωρισμό στα δάνεια. Κάποια τα χαρακτηρίσετε ότι είναι δύσκολο να αποπληρωθούν από τους δανειολήπτες και εκεί θα υπάρξει μια μέρημνα από την επόμενη κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και τα δάνεια των κακοπληρωτών, οι οποίοι στρατηγικά δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία δανείων, κύριε Πρόεδρε, και αφορά 6 περιοχές της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και την Ηλία. Είναι τα λεγόμενα πυροδάνεια. Είναι δάνεια που δόθηκαν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και είχαν, αν θέλετε, και έναν προνοιακό χαρακτήρα. Είχαν δοθεί από την τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δάνεια σε εκατοντάδες επιχειρήσεις προκειμένου να ανακουφιστούν και, αν θέλετε, να έτσι αναστηλώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Αυτά τα δάνεια σήμερα είναι, θεωρούνται μάλλον λόγω της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου ως πλήρως επανεισπράξιμα και έτσι από τον χαρακτήρα τον προνοιακό που είχαν σήμερα έχουν γίνει θηλιά για εκατοντάδες χιλιάδες, μπορώ να πω, δανειολήπτες επιχειρηματίες. Υπάρχει ένα αίτημα από τις τοπικές αρχές και από τα επιμελητήρια να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση για αυτά τα δάνεια. Θέλουμε την απάντησή σας πάνω σε αυτό. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, είναι ειδικό θέμα, το γνωρίζω, δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή για το τι μπορεί να γίνει. Θα το συζητήσω με το οικονομικό μου επιτελείο και με τους συμβούλους μου και θα επανέλθω.